Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση του τετάρτου μέρους. Θα αναφερθούμε και θα παρουσιάσουμε και θα αναδείξουμε μια πολύ σημαντική δράση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με φόντο βέβαια τη στήριξη περιοχών σεισμόπληκτων όπως είναι το Αργαλοχώρισο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Εκεί στο έθριο της Λότζια θα συναντήσουμε στο κέντρο του Ηρακλείου, στην καρδιά του Ηρακλείου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, τον κύριο Θρασίβουλο Μανιού, έναντι πρίτανη στο ΕΛΜΕΠΑ. Την καλησπέρα μας, κύριε Μανιέ. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα από όλους μας εδώ στη Λότζια. Το ΕΛΜΕΠΑ λοιπόν αγκαλιάζει τους σεισμόπληκτους του Αργαλοχωρίου, ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι για τη στήριξή τους. Η συμμετοχή σας έχει ικανοποιήσει? Πολύ πάνω από το κάθε προσδοκόμενο νούμερο ή επιθυμία ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχουν περάσει αυτή τη στιγμή από το χώρο της Λότζιας περισσότεροι από 1.000 με 1.200 άνθρωποι. Τα έσοδα έχουν ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τις 3 με 3.500 ευρώ. Ίσως πίσω μου διακρίνεται ακόμα τον κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να βρει κάποια από τα λίγα εναπομείνοντα είδη που έχουμε προς πώληση. Εξαφανίστηκαν σχεδόν μέχρι το μεσημέρι. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε προετοιμάσει περίπου στις 70 γλάστρες με αρωματικά φυτά της Κρήτης και μέχρι τις 12 η ώρα αναγκαστήκαμε να πάμε να φτιάξουμε άλλες 50, διότι είχαν εξαντληθεί ήδη. Ο κόσμος αγκάλιασε το όλο δρόμενο, το γεγονός, τη δραστηριότητα, η οποία έτους ή άλλους είχε εμπλουτιστεί με πολλές δράσεις, όπως για παράδειγμα οι δράσεις της ρομποτικής. Και ίσως μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή μια εικόνα στην οποία ένα ρομποτικό σύστημα που έχουμε δημιουργήσει, αυτό που κάνει είναι να στολίζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η άποψή μου βέβαια είναι ότι θα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό αν το ξεστόλιζε, και πιστεύω ότι θα είχε σαρώσει και στις πουλήσεις ένα ρομπότ που θα ξεστόλιζε δέντρα και όχι θα τα στόλιζε. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα αυτό της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου, τόσο του αντίστοιχου εργαστηρίου, όσο και κυρίως της ομάδας των φοιτητών οι οποίοι στήριξαν αυτή τη δραστηριότητα. Είχαμε λοιπόν αυτό το δρόμενο, το τεχνολογικό δρόμενο, είχαμε πολιτιστικά δρόμενα, είχαμε μουσική από το πρωί, ραδιοφωνικές αναμεταδόσεις, είχε έρθει το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και έκανε μια απίστευτη εκδήλωση, μια απίστευτη συναυλία εδώ, σχεδόν διάρκειας 2 ωρών, πραγματικά καθηλωτική. Και έχουμε και ένα τελευταίο event με τον κύριο Ρασούλη πίσω μου, στο οποίο θα κλείσει αυτή την υπέροχη ημέρα. Οι περισσότερος κόσμος του ΕΛΜΕΠΑ είναι εδώ για περισσότερες από 12 ώρες ήδη. Είναι ένα εξουθενωτικό αλλά και απίστευτα σημαντικό γεγονός, γεμάτο με ενέργεια και με πολύ καλές προθέσεις και καλά αποτελέσματα πάνω απ' όλα. Και βέβαια επιβεβαιώνεται και ένας γενικότερος σχεδιασμός που έχει εκπονηθεί από την Βρετανία, από εσάς, από τους ακαδημαϊκούς του ΕΛΜΕΠΑ. Ένας σχεδιασμός με επίκεντρο την εξωστρέφεια του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και ένας από τους βασικούς ρόλους, μία από τις βασικές κατευθύνσεις των δράσεων είναι η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κακά τα ψέματα. Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κοινωνία, με κάθε μορφή μέρους της κοινωνίας, είτε αυτό είναι το καθαρά παραγωγικό κομμάτι, είτε είναι το κοινωνικό κομμάτι, το κοινωνικο-οικονομικό κομμάτι, η στήριξη ανθρώπων σε ανάγκη, η στήριξη του κοινωνικού συνόλου. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει πάρει αυτό το ρόλο με πάρα πολύ σοβαρότητα και τον εκτελεί. Η δράση αυτή που αφορά το Αργαλοχώρι έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν στο μέλλον και άλλες δράσεις, όπως φυσικά και εσωτερικές δράσεις που ενισχύουμε φοιτητές που έρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και κάθε δυνατή προσπάθεια που κάνουμε για να στηρίξουμε την κοινωνία και αντίστοιχα να μας στηρίξει και η κοινωνία την ίδια στιγμή. Είναι μια αλληλεπίδραση αυτό. Λοιπόν, εγώ να πω ότι υπάρχει χρόνος ακόμα. Μια μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθος, 9 ολοκληρώνεται το παζάρι. Σωστά, σωστά. 9 η ώρα, εάν έχει μείνει τίποτα, όπως λέμε. Αν έχει μείνει τίποτα, σωστά. Λοιπόν, συγχαρητήρια, κύριε Μανιέ. Βλέπουμε τις δράσεις, βλέπουμε κόσμο. Συγχαρητήρια στους δεκάδες εθελοντές που στηρίξανε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να σας πω ότι εργάστηκαν άνθρωποι εδώ και ημέρες για να γίνει αυτό και σήμερα περισσότερα από 50 άτομα, μεταξύ των οποίων και περισσότερα από 20 φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ήταν εδώ σήμερα, στήριξαν αυτή την προσπάθεια και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα τους επιβραβεύει όλους. Κάνατε μια αρχή, είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις με κοινωνικό πρόσημο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια και μπράβο βέβαια και στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν. Εσείς απευθύνατε ένα κάλεσμα, αλλά το συγκινητικό της υπόθεσης, πέρα από τη δική σας πρωτοβουλία, ότι υπήρξαν άνθρωποι που κατέβηκαν στο κέντρο και προμηθεύτηκαν εκεί όλα όσα ήταν προς διάθεση.
Πολύ σωστό αυτό, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Αγκαλιάστηκε η εκδήλωση. Θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις ποιοτικές και με σωστό μήνυμα θα φέρουν τον κόσμο κοντά στο να ενισχύει δράσεις τέτοιου σκοπού. Κύριε Μανιέ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους σας και καλές γιορτές εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.